Εσώπου μύθι. Διαβάζει ο Μιχάλης Ζαχαριάδης. Ο λαγός και η χελώνα. Ο λαγός, όπου τη συναντούσε, την κορόιδευε τη χελώνα για το αργό της περπάτημα. Επιτέλους μια μέρα συμφώνησαν να παραβούν στο δράσιμο και όρισαν το μέρος από που θα ξεκινούσαν και τον τερματισμό. Ξεκίνησαν λοιπόν μαζί. Ο λαγός έδρασε κάμποσο και έπειτα από λίγο στάθηκε και είδε να δει αν έρχεται η χελώνα. Περίμενε, μα πού να φανεί η χελώνα. Στο τέλος είπε, εγώ τρέχω τόσο γρήγορα και σου να φτάσει η χελώνα, εγώ θα έχω πάρει ίσα με 10 ύπνους. Έκλεισε λοιπόν τα μάτια του, σταύρωσε τα πόδια του και αποκοιμήθηκε βαθιά. Ωστόσο όμως η χελώνα προχωρούσε αργά-αργά, χωρίς να σταθεί καθόλου. Πέρασε από κοντά από το λαγό και χάρηκε που τον είδε να κοιμάται και τράβηξε κατά τον τερματισμό. Την ώρα λοιπόν που έφτανε, ξύπνησε ο λαγός και δράτησε την προφράση, μα ήταν ήδη πολύ αργά. Η χελώνα είχε κερδίσει πια το στοίχημα. Ηθικό δάγμα κειμένου. Με την επιμονή πάντα κερδισμένος βγαίνεις. Όποιος το παίρνει απάνω του, ζημιωμένος βγαίνει.